Πριν καν ξεκινήσετε, νομίζω έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την εκπομπή. Τους έχω ήδη ευχαριστήσει. Ευχαριστούμε θερμά που ασχολούνται μαζί μας τόσο πολύ. Σήμερα διαβάσαμε το απόγευμα ότι δεν θα είναι ξαφνικά. Τελευταία στιγμή ειδοποίησαν την Δέσποινα Καμπούρη. Εμένα η θέση μου είναι μέσα στο πλατό του πρωινού του Μέγκα. Δεν είναι η θέση μου ούτε για να δίνω ειδήσεις, ούτε για να κρίνω τις αποφάσεις των ηθνόντων του Μέγκα, ούτε για να προτείνω, ούτε για να εγκρίνω, ούτε για να απορρίπτω τον κόσμο. Δεν είχε. Άρχισαν τα όργανα πάντως και στην εκπομπή τη μεσημεριανή της κυρίας Στεφανίδου άφησα να εννοηθεί ότι ίσως έχετε κι εσείς κάποια εμπλοκή σε αυτή την απόφαση. Οι φήμες λοιπόν είναι φήμες. Σε φήμες δεν απαντώ. Ήταν όποιος απόψη τηλεκριτικού, δεν ήταν. Όποιος έχει αποδείξεις, τον προκαλώ να τις παρουσιάσει, όχι μόνο να τις παρουσιάσει, να μου τις στρίψει στη μούρη. Η Χριστίνα Πολίτη. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα ανακοινώσει τους συντελεστές. Εσείς ή ο Μάρκος, ο σύζυγός σας, που είναι ο αρχηγός της εκπομπής, δεν προτείνει κάποιους που μπορεί να θέλει, να μην θέλει, που μπορεί να ταιριάζουν με το στυλ του, το χιούμορ του? Ο Μάρκος βεβαίως έχει συζητήσεις με τους ανθρώπους του καναλιού. Από εκεί και πέρα τι με ρωτάτε? Εάν εκείνος επιβάλλει ανθρώπους, αυτό με ρωτάτε? Μπορεί. Εσείς τι λέτε, ότι μπορεί να επιβάλλει, να τρώει, να εγκρίνει, να απορρίπτει όποιον θέλει? Νομίζω ότι μας έχετε περάσει λίγο για κανίβαλους, όχι εσείς οι δημοσιογράφοι, όλοι όσοι το λένε. Δεν τρώμε κόσμο. Η Δέσποινα Καμπούρη ανέβασε ένα άρθρο στο queen.gr, όπου λέει ότι ουσιαστικά πληροφορήθηκε από τα blogs και το Twitter ότι δεν θα είναι στο πάνελ της εκπομπής. Δεν βρίσκομαι σε αυτή τη θέση για να κρίνω τις αποφάσεις των ανθρώπων του καναλιού. Άλλη είναι η θέση μου στο κανάλι. Ο πρώτος καλεσμένος ο Χρήστος Κολίδης, όπως διαβάσαμε. Σύ είπας. Δεν μπορώ να πω.